Συνεπώς, θέλω να συνημερώσω ότι ήταν ένα από τα θέματα στα οποία υπήρχαν αποστάσεις, ότι έχουμε προσεγγίσει πάρα πολύ ένα κοινό τόπο και φαντάζομαι, είμαι αν όχι είμαι σίγουρος, ότι με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε μέχρι τις 22 του μήνα, ότι θα μπορέσουμε να έχουμε λύση και στο θέμα των κόκκινων δανείων. Όπως ξέρετε, αυτό περιλαμβάνει πολλά θέματα, δεν είναι ένα, είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα υπάρξει μια αγορά κόκκινων δανείων, είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο, είναι άλλα θέματα που αφορούν μηχανισμούς συντονισμού χρεών που υπάρχουν παράλληλα και προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και προς δημόσιο και προς τράπεζες και μια σειρά από άλλα θέματα. Άρα είναι μια ευρία γκάμα. Εν τούτοις, στο σύνολο αυτών θεωρώ ότι έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδος και ότι είμαστε πολύ κοντά στην επίλυση των εκκρεμωτήτων. Λέω να σταματήσω εδώ και δεν θα σας αποκαλύψω ακριβώς ούτε τα σημεία ούτε περίπου που βρισκόμαστε και να μπορέσει να διευκολυνθεί η συζήτηση πάνω στα θέματα που έθεσαν οι δύο υπουργοί. Να επαναλάβω ότι έχουμε τρεις κύκλους, ο κάθε κύκλος τρεις ερωτήσεις. Ξεκινάμε από το Υπουργείο Οικονομικών, μετά στον κύριο Κατρούγκαλο Εργασίας και Οικονομίας. Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Τσίρος, από την αυτεμπορική. Βοηθήστε με να λέτε και τα ονόματά σας με το μέσον σας, ώστε να καταγράφονται. Μια ερώτηση για τον κύριο Τσακαλώτο. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ρωτήσω, δεδομένου ότι έχουμε αναλάβει τη δέσμευση μέσω του Μνημονίου να μην προχωρούμε σε μονομερείς ενέργειες, αν εχθές στην τελική διαπραγμάτευση, συζήτηση αυτού του κύκλου, συμφωνήσατε με τους εκπροσώπους των θεσμών ότι θα προχωρήσετε την επόμενη εβδομάδα στην κατάθεση των νομοσχεδίων, ή αν αυτή η κατάθεση αποτελεί απόφαση της κυβέρνησης. Και μια δεύτερη ερώτηση που απευθύνεται και στον κύριο Κατρούγκαλο. Αν κατάλαβα καλά και από τις δηλώσεις και των δύο, ουσιαστικά μεταθέτεται φορολογικά βάρη αλλά και ασφαλιστικά βάρη στους έχοντες τα υψηλότερα εισοδήματα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν φοβάστε ένα κύμα φοροδιαφυγής, ειδικά από τους ελεύθερους επαγγελματίες, δεδομένου ότι αν συνδυάσουμε ασφαλιστικές εισφορές αλλά και τους καινούριους φόρους, θα μιλήσουμε για πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις, ειδικά από ένα επίπεδο εισοδήματος και πάνω. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι σε αυτά τα δύο νομοσχέδια συντάξεις και το φόρο εισοδήματος έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση με τους θεσμούς. Καταλαβαίνουν οι θεσμοί ποιες είναι οι κόκκινες μας γραμμές. Είναι, όπως είπα, πολύ σημαντικό για μας να μπορέσουμε να καταγράψουμε αυτό που σας είπα, το διαχωρισμό μεταξύ τα μέσα και τους στόχους, και ότι οι στόχοι μπορεί να τις συναποφασίζουμε, να αποτελούν μέρος του μνημονίου, τα μέσα να είναι προς συζήτηση και διαβούλευση, αλλά ακριβώς ποιες πολιτικές καλύπτουν τους στόχους να είναι της ελληνικής κυβέρνησης. Νομίζω ότι το έχουμε θέσει πολιτικά σε όλα τα επίπεδα, ότι η ελληνική κυβέρνηση θέλει να νομοθετήσει κάποια από τα μέτρα πιο νωρίς. Καταλαβαίνουν όλοι ότι το ασφαλιστικό δεν μπορεί να πάει με επίγουσες διαδικασίες. Δεν θα το θέλαμε και δεν θα ήταν καθόλου σωστό, γιατί είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση που, όπως είπε ο Υπουργός, δεν έχει σχέση μόνο με τις μνημονιακές υποχρεώσεις, αλλά είναι μια μεταρρύθμιση για το ασφαλιστικό που χρειαζόταν εδώ και χρόνια. Και άρα νομίζω θα υπάρχει μεγάλη κατανόηση ότι η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει να υλοποιεί και αυτό που θεωρεί αναγκαίο με το τρόπο που νομίζει ότι θα είμαστε έτοιμοι
όταν γίνει η συμφωνία στις 22 ή στις 25-26 που είπα, να μην χρειάζεται μετά μια μεγάλη διαδικασία νομοθετική για να μπορεί να γίνει η πρώτη εκταμίευση μετά που έχουν εκπληρωθεί όλα τα προαπαιτούμενα. Οπότε νομίζουμε ότι αυτό είναι ένας καλός συμβασμός, ότι αρχίζουμε αυτή τη διαδικασία, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για συζητήσεις, διαβουλεύσεις στη διαδικασία τη νομοθετική και νομίζω ότι είναι μια πρακτική που θα την κατανοήσουν και οι θεσμοί και οι πιστωτές και οι πολιτικοί ηγέτες που θα συναντήσω εγώ στη Washington και που θα συζητήσει στο δικό του επίπεδο και ο Πρωθυπουργός. Μια λέξη να προσθέσω, ότι λόγω της προσέγγισης που έχει ήδη επιτευχθεί δεν είναι απίθανο να έχουμε συμφωνία σε επίπεδο staff agreement την ερχόμενη εβδομάδα, που είναι και ο στόχος μας για την κατάθεση των νομοσχεδίων. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι ειδικά ως προς το ασφαλιστικό είναι milestone, ορόσημο, για τον Δεκέμβριο, και ότι εμείς ακριβώς για να είμαστε συνεπείς με τη σχετική μας υποχρέωση έχουμε υποβάλει το σχετικό προσχέδιο του νομοσχεδίου ουσιαστικά αμέσως μετά τις διακοπές του Δεκεμβρίου, τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, αρχές Ιανουαρίου. Ως προς την ερώτηση για την φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή, ακριβώς αυτό είναι το χαρακτηριστικό πάλι της διαπλοκής της θεσμικής, της συμπλοκής μάλλον, γιατί διαπλοκή κακιά λέξη, των δύο νομοσχεδίων. Επιδιώκουμε κοινό εισπρακτικό μηχανισμό εισφορών και φόρων, ακριβώς για να προστατεύσουμε τους συνεπείς φορολογούμενους και τους συνεπείς ασφαλισμένους που πλήρωναν τις συντάξεις από τον αθέμητο ανταγωνισμό που έχουν όλοι αυτοί που εισφοροδιαφεύγουν ή φοροδιαφεύγουν. Και μάλιστα, ειδικά στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, πέραν από την πρόβλεψη αυτού του ενιαίου μηχανισμού ίσπραξης των δύο κατηγοριών οφειλών, έχουμε και ειδικές ρυθμίσεις που δεν έχουν συζητηθεί, γιατί δυστυχώς έχουν πέσει θύματα του περίεργου τρόπου που διεξάγεται η σχετική συζήτηση γύρω από το ασφαλιστικό το τελευταίο διάστημα, που έχουν σκοπό να προσδιορίσουν ακριβώς αντικειμενικό σύστημα ίσπραξης φορών, ώστε να αντιμετωπίσουν τη μαύρη και αδήλωτη εργασία, που αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα για την τρύπα των ασφαλιστικών ταμείων. Όχι απλώς επομένως δεν θα έχουμε άνθηση της εισφοροδιαφυγής ή της φοροδιαφυγής, αλλά στη συνεργασία και με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, με την οποία έχουμε ένα σχετικό πρόγραμμα, ευελπιστούμε ότι οι μηχανισμοί οι νέοι που εισάγουμε θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων. Θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής, ότι είπαμε για τρεις κύκλους τριών ερωτήσεων ο καθένας και όχι για τρεις κύκλους 18 ερωτήσεων. Λοιπόν, κάποια ερώτηση για τον κύριο Σταθάκη. Ο κύριος Κολώνας. Κολώνας από το Έθνος. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, πρώτον, πόσο κοντά φτάσατε στο θέμα της προστασίας της κύριας κατοικίας των κόκκινων δανείων με υποθήκη στην κυρία κατοικία? Το ένα ερώτημά μου είναι αυτό, αν μπορείτε να μας περιγράψετε τα όρια που ενδεχομένως υπάρχουν. Και δεύτερον, ασφαλώς και το υπενηχθήκατε, συζητάτε και την αλλαγή του πλαισίου του νόμου Δένδια για τις επιχειρήσεις. Υπάρχει πρόβλεψη ή συζήτηση με τους θεσμούς να γίνεται παράλληλα με την διαγραφή τραπεζικών οφειλών και διαγραφή φόρων, ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, και δεν εννοώ μόνο προς αυξήσεις και πρόστιμα, αλλά και κεφάλαιο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για το πρώτο θέμα δεν θα σας πω θέματα ορίων ή οτιδήποτε άλλο. Η προσέγγιση μας είναι γνωστή. Ότι θέλουμε μία, ειδικά για την πρώτη κατοικία και τα συνδεδεμένα δάνεια με την πρώτη κατοικία, θέλουμε ένα μεταβατικό διάστημα προκειμένου να μην ανοίξει η αγορά άμεσα. Άρα χρειαζόμαστε ένα μεταβατικό διάστημα και αυτό είναι αντικείμενο συζήτησης. Νομίζω ότι θα βρεθεί κάποια λύση στο θέμα αυτό.
Για το δεύτερο θέμα, η λογική που υπάρχει στο νόμο του Δένδια πρέπει να αφορά και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα χρειαζόμαστε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο κανόνων γενικώς, με τις οποίες θα μπορεί να γίνει μια ρύθμιση χρεών, η οποία να οδηγεί σε βιώσιμες καταστάσεις για τις επιχειρήσεις και τους, φυσικά και τη βιώσιμη διαχείριση αυτών των χρεών προς τους διάφορους φορείς. Αποκλείεται αυτό που υπονοήσατε, δηλαδή μπορεί να γίνεται ρύθμιση κάποιων χρεών προς το δημόσιο ή και... αλλά δεν μπορεί να αφορά το αρχικό φόρο. Αυτό, όπως ξέρετε, απαγορεύεται, δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Εν τούτης, αν βρεθεί ένα συντονιστικό μηχανισμός με τον οποίο να υπάρχει αυτή η εθελούσια, να την πω έτσι, συζήτηση όλων των δανειστών, του κράτους, του δημοσίου, των ασφαλιστικών φορέων και των τραπεζών, θα μπορεί να βρεθούν τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις κάποιες λύσεις βιώσιμες που θα διευκολύνουν την επιχειρήση, την απασχόληση και την εξυπηρέτηση των χρεών προς πάση κατεύθυνση. Για τον κύριο Κατρούγκαλο, ναι. Η ερώτηση. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το όνομά σας. Παπαπέτου από την Αυτεμπορική. Είπατε ότι με την πρότασή σας για το ασφαλιστικό θα θιχτεί περίπου το 10% των σημερινών συνταξιούχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία Έλλειος, έχουμε 2.650.000, άρα μιλάμε για περίπου 250.000 συνταξιούχους. Σωστά. Από τα στοιχεία του ΕΤΑ προκύπτει, στοιχεία του Μαρτίου, ότι συνταξιούχοι που παίρνουν επικουρικές συντάξεις πάνω από 351 ευρώ είναι 253.402 άτομα. Το ερώτημα, να συμπεράνουμε λογικά ότι όσοι έχουν επικουρικές συντάξεις πάνω από 351 ευρώ θα υποστούν και τις περικοπές? Τα μαθηματικά είναι δικά σας. Αν είχα σκοπό να πω αριθμούς, θα τους έλεγα. Μπορώ να διορθώσω αυτό που είπα λέγοντας ότι λιγότερο από το 10% του πληθυσμού των συνταξιούχων πρόκειται να φυγούν. Και δεν πρόκειται να δώσω άλλο αριθμό, γιατί όπως σας είπα, είμαστε σε μια φάση ποσοτικοποίησης και ανταλλαγής στοιχείων. Το γενικό περίγραμμα της λύσης είναι δεδομένο, αλλά ας πούμε είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία με την οποία μπορούμε να έχουμε 5 πάνω, 5 κάτω. Συγκρατήστε για τον έλεγχο της, αυτών που λέω σε σχέση με αυτά που θα καταθέσουμε, τη δέσμευση ότι δεν πρόκειται να θυγεί άνω αριθμός μεγαλύτερος του 10% των υφιστάμενων συνταξιούχων. Για τον Υπουργό Οικονομικών, πλησιάστε στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι αντιλαμβάνομαι καταρχήν... Το όνομά σας, ο Νίκος Φιλιππίδης, στο ΣΚΑ είμαι. Αντιλαμβάνομαι τους λόγους που σπέβδεται να φέρετε νωρίτερα το νομοσχέδιο. Αυτό που δεν καταλαβαίνω καθόλου είναι πώς υπάρχει καλό πλαίσιο συνεργασίας. Τονίσατε με τους θεσμούς. Τονίσατε νωρίτερα τις διαφορές στο φορολογικό. Έχετε τονίσει ο αρμόδιος υπουργός τις διαφορές στο ασφαλιστικό. Είναι μια μονομερής ενέργεια αυτή που γίνεται? Το λέω αυτό γιατί αν είναι μονομερής ενέργεια. Δεν απαντήσατε όμως. Θα απαντήσω τον ίδιο τρόπο. Κάνε μια ερώτηση για να πάτε διαφορετική για να πάρει. Άμα μου κάνει την ίδια ερώτηση, θα κάνω την ίδια απάντηση. Ωραία. Τα έχετε σπάσει με τους θεσμούς? Όχι. Τα έχετε βρει με τους θεσμούς? Είπαμε. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύπλοκη και πολυσύνθετη συζήτηση με τους θεσμούς. Και είναι πολύπλοκη και πολυσύνθετη γιατί υπάρχουν πολλοί παίκτες και δεν συμφωνούν και πάντα ανάμεσά τους. Αυτό δημιουργεί κάποιες δυσκολίες. Ξέρετε, για παράδειγμα, το λέει ανοιχτά η κυρία Λαγκάρντ, ότι θέλει και αρκετή μεγάλη παρέμβαση στο θέμα του χρέους. Ξέρετε ότι κάποια κράτη-μέλη δεν θέλουν. Ξέρετε, για παράδειγμα, ότι για τις συντάξεις
το Δούνο του έχει πιο σκληρή θέση από ό,τι έχουν οι άλλοι θεσμοί. Έχουν και πιο μεγάλη, πιο σκληρή θέση, για παράδειγμα, για το αφορολόγητο. Υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Πάντως, εμείς μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση καλοπροαίρετα. Θέλουμε να βρεθεί μια λύση που να καλύπτει και τους τέσσερους θεσμούς, αλλά που καλύπτει συγχρόνως και τις κόκκινες γραμμές μας. Εμείς έχουμε ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και στο αφορολόγητο και στις συντάξεις. Έχουμε ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές για τη διαδικασία, ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει να έχει μια διακριτική ευκαιρία στην εφαρμογή της όποιας συμφωνημένης πολιτικής. Και άρα συνεχίζουμε να συζητάμε για τους θεσμούς και τη διαδικασία και τα μέσα, αλλά είμαστε μια κυρίαρχη κυβέρνηση που κάποτε πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Νομίζω, από ό,τι διαβάζω και στο δικό μας τον τύπο, αλλά ιδιαίτερα εκτός της χώρας μας, ότι κανένας δεν μας κατηγορεί πια ότι καθυστερούμε εμείς. Ίσα-ίσα δεν έχουμε κανέναν συμφέρον να καθυστερήσει αυτή τη διαδικασία. Έχω πει πολλές φορές ότι είναι μια διαδικασία που πρέπει να τελειώσει γρήγορα, ότι αν είναι να αλλάξει η Ελλάδα σελίδα και η οικονομία της, πρέπει να κλείσει αυτή η αξιολόγηση, να γίνει η συζήτηση για το χρέος και να μπορέσουμε να πάμε σε μια διαφορετική ατζέντα, όπου τα θέματα της ανάπτυξης θα ανεβούν πιο μπροστά. Αυτό είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι μπορούμε και στη διαδικασία στη Washington, όπου θα συζητηθούν και οι μεταρρυθμίσεις και το πακέτο, αλλά και το χρέος, και μετά στην Ελλάδα όταν θα επιστρέψουν οι επικεφαλής των θεσμών, αλλά και στο ένα ή στα δύο Eurogroup, μπορεί να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση και να καταλήξει με αισιόδοξο, με καλό τέλος. Δεν τα έχουμε σπάσει. Νομίζω, αν διαβάσετε όλες τις ανακοινώσεις και των τεσσάρων θεσμών, είναι σε αυτή σε αυτό το πλαίσιο, δεν το αμφισβητούν και αυτοί. Σας είπα και τι είπε και ο Wolfgang Schäuble σήμερα. Είπε ότι δεν ζητάμε από τους Έλληνες περισσότερο από ό,τι μπορούν να κάνουν, αλλά τους ζητάμε οι αριθμοί να βγαίνουν. Και θεωρούμε εμείς, και νομίζω ότι θεωρούν και οι θεσμοί, ότι βγαίνουν οι αριθμοί. Βέβαια, το Δουνουτού έχει μια διαφορετική κατανόηση για τα ίδια μέτρα, τι θα είναι η απόδοση και πού θα φτάσουμε σε ποιο πλεώνασμα το 2018. Και πιέζει γι' αυτό το λόγο για περισσότερη αναπροσαρμογή από τη μεριά του χρέους. Κάποιοι άτοι κομισιόν είναι σε ενδιάμεση θέση. Αλλά νομίζω ότι, όπως είπαμε, συνεχίζεται αυτή η συζήτηση, συνεχίζεται η διαπραγμάτευση και νομίζω ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι έχει γίνει αυτό το σπάσιμο. Κάποια άλλη ερώτηση για τον κύριο Σταθάκη? Για τον κύριο Σταθάκη. Όνομα και μέσον, παρακαλώ. Γκαλονάκη από Πρακτορία Δυσσονινών. Έγινε σήμερα, δόθηκε παράταση στα κόκκινα δάνεια. Και έχει γίνει για ένα μήνα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μετά από ένα μήνα θα μπουν, γιατί ήδη γνωρίζουμε η Τράπεζα Πειραιός και άλλες τράπεζες έχουν κάνει συμφωνία μεταξύ ένα φαν και έχουν δώσει και πράσινα δάνεια. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία? Ο ένας μήνας είναι η πρόβλεψη, θα έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία, άρα θα θεσμοθετηθεί το νέο καθεστώς που θα προκύψει από τη συμφωνία. Τώρα, για πωλήσεις, όπως ξέρετε, δανείων δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Έχει απελευθερωθεί από το Δεκέμβρη η πώληση κόκκινων
δανείων επιχειρηματικών, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο ακόμα, διότι χρειάζονται διάφοροι κανονισμοί για την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων, που υπάρχει ο νόμος, που προκύπτουν από τις αποφάσεις της Τραπέζης της Ελλάδος. Άρα θα έχει κάποιο χρονικό διάστημα έως ότου θεσμοθετηθεί νομίμως αυτή η αγορά, και συνεπώς θεωρώ ότι οι ειδήσεις περί πρόωρων αγοροπολισιών δανείων τις θεωρώ ότι δεν είναι υπαρκτές. Κάποια ερώτηση για τον κύριο Κατρούγκαλο για να κλείσουμε τον δεύτερο κύκλο ερωτήσεων. Παρακαλώ. Γιάννης Φόσκολος από το Έθνος, από την Εφημερίδα. Καλησπέρα. Μιλήσατε για δυνατότητα χρήσης λελογισμένης αύξησης φορών στο μείγμα, στο τρίπτυχο τέλος πάντων, που αφορά το μείγμα μέτρων για τις επικουρικές. Αν μπορείτε να μας πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο, τι θα μπορούσε να ήταν αυτή η λελογισμένη αύξηση των εισφορών. Και είπατε ότι καμία επικουρική μικρού ή μεσαίου μεγέθους δεν θα μειωθεί. Μένουμε στην... Λοιπόν, είναι... την πρώτη ερώτηση θα την απαντήσω. Δεύτερη, θα περιμένετε. Τι σημαίνει λελογισμένη χρήση της αύξησης των εισφορών? Όταν έχεις ένα μείγμα τριών διαφορετικών εργαλείων, χρήση αποθεματικών, αναπροσαρμογή συντάξεων, αναπροσαρμογή εισφορών, ψάχνει να βρει κανείς την optimum, με βάση όχι τεχνικά αλλά κοινωνικά κριτήρια, ισορροπία. Η αρχική μας πρόταση στο σχέδιο νόμου, όπως θυμόσαστε, ήταν για 1,5% αύξηση των εισφορών για 3 χρόνια. Έχουν ζητηθεί διάφορα σενάρια. Για παράδειγμα, στο ίδιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να καταλήξει κανείς με μικρότερη αύξηση των εισφορών για την τριετία και μια παράταση με χαμηλότερες φορές για το επόμενο διάστημα. Δεν πρόκειται όμως να δώσω λεπτομέρειες για αυτά, ακριβώς γιατί η διαπραγμάτευση, όπως γνωρίζετε, δεν είναι δημόσια. Και επομένως, πέρα από το γενικό περίγραμμα αυτών που σας είπα, δεν θεωρώ ότι θα είναι παραγωγικό να προχωρήσω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Το βασικό είναι το ποιοτικό χαρακτηριστικό που ανέφερα προηγουμένως και που αποτελεί τη βασική πολιτική δέσμευση της κυβέρνησής μας. Ότι δεν θα θυγούν άλλο πια τα συνήθη θύματα. Και το μέσο για την προστασία των συνταξιούχων αλλά και των εργαζομένων. Τα ποστά αναπλήρωσης η Εθνική Σύνταξη δεν αφορά τους συνταξιούχους, αφορά τους εργαζομένους. Θα τα αναζητήσουμε ακριβώς με κριτήριο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για τον κύριο Τσακαλώτο. Δημητρέλης από το Star και από το Capital, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, προσπαθώ να καταλάβω. Μας είπατε ότι υπάρχουν ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές από την πλευρά σας, όπως και ο κύριος Κατρούγκαλος. Είστε όμως διατεθειμένοι να δεχτείτε κάποιες τροποποιήσεις, από ό,τι κατάλαβα, στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης που συνεχίζεται. Βλέπουμε όμως ότι αυτό το μέτωπο που υπάρχει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αντί να περιορίζεται, μάλλον διευρύνεται. Είχαμε σήμερα δήλωση του κυρίου Κέρε, ο οποίος είπε ότι ό,τι λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να το κάνει η Ελλάδα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να κλείσει αυτή η αξιολόγηση? Να το θέσω κι αλλιώς. Δεσμεύεστε ότι θα κλείσει αυτή η αξιολόγηση ή θα επιβεβαιωθεί ο κύριος Τόμισον, ο οποίος είπε θα φτάσουμε στον Ιούλιο για να πάρθουν αποφάσεις? Ευχαριστώ. Λοιπόν, κόκκινες γραμμές υπάρχουν και είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Στο φόρο εισοδήματος έπρεπε να βρούμε 1%. 1% βρήκαμε. Για τα δομικά στοιχεία του φόρου εισοδήματος, οι θεσμοί είπανε ότι έχετε πολλές απότομες αυξήσεις
των φορολογικών συντελεστών. Και αυτό το διορθώσανε. Μας είπανε ότι πρέπει να μειώσουμε πιο πολύ το αφορολόγητο. Εμείς κάναμε μια πολύ μικρή μείωση του αφορολόγητου, όπως σας είπα, για κάποιον από 15.000 τον επηρεάζει 60 ευρώ το χρόνο, και δεν κάνουμε άλλη μείωση του αφορολόγητου. Δεν είμαι εγώ διαθετημένος να καταθέσω στην Βουλή των Ελλήνων ένα νομοσχέδιο που έχει αφορολόγητο μικρότερο από αυτό που θα υπάρξει στο νομοσχέδιο που θα δείτε. Άρα υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Δύο. Λέτε ότι ο Μπενουά Κερέ είπε σήμερα ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι λέει το Δουνουτού. Δεν λέει αυτό. Λέει ότι το Δουνουτού πρέπει να είναι μέσα στη συμφωνία. Δεν είναι η ίδια πρόταση αυτό. Νομίζουμε ότι αν υπάρχει προδιάθεση για συμφωνίας, και όπως ξέρετε και κατανοείτε καλά, όσο καλά το κατανοώ εγώ, το Δουνουτού δεν πιέζει μόνο εμάς, πιέζει και τα κράτη-μέλη, τους άλλους υπουργούς οικονομικών που είναι στο Eurogroup, και κρατάει ανοιχτή τη θέση του, γιατί τι θα ζητήσει εξαρτάται και από τι θα υπάρχει από τη μεριά του χρέους. Έτσι δεν είναι? Άρα έχουμε, γι' αυτό είπα ότι είναι μια πολυσύνθετη και πολύπλοκη διαπραγμάτευση, ακριβώς γιατί δεν διαπραγματευόμαστε με ένα παίκτη για ένα θέμα, με πολλούς παίκτες, με πολλές θέσεις που έχουν διαφορές ανάμεσά τους. Δεν θεωρώ ότι μεγαλώνει η διαφορά μας με το Δουνουτού, από πουθενά δεν προκύπτει. Μπορεί να είμαστε πιο κοντά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά η συζήτηση έγινε και με το Δουνουτού και υπήρχε και σύγκληση και στα θέματα που ασχολείται ο κύριος Κατρούγκαλος και ο κύριος Σταθάκης, και από δεξιά μου και από αριστερά μου, και νομίζω ότι θα συνεχίζεται αυτή η συζήτηση. Νομίζω όλες οι παρατηρήσεις που έχω ακούσει σήμερα, όχι τον τελευταίο μήνα, και χθες από τη Λαγκάρντ και σήμερα από το Σόιμπλε, ότι δεν υπάρχει θέμα ούτε Brexit, ούτε να μην βρούμε τη συμφωνία. Όλοι σήμερα λένε ότι θα υπάρξει συμφωνία. Δεν υπάρχει λόγος ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας να πει κάτι λιγότερο. Όλοι λένε ότι θα βρεθεί συμφωνία. Όπως ξέρετε στις διαπραγματεύσεις, ναι, προφανώς το λέω, όλοι το λένε. Ελπίζω να είμαι κι εγώ μέσα στους όλους, να μην είμαι κάτι διαφορετικά από τους όλους. Όλοι το λένε ότι θα υπάρχει συμφωνία. Όπως ξέρετε, σε μια διαπραγμάτευση που φτάνει στο τέλος, κανένας δεν δηλώνει το τελικό του χαρτί πριν το τέλος. Και γι' αυτό είναι μια άλλη δυσκολία στη διαπραγμάτευση. Όλοι έχουν κόκκινες γραμμές, όλοι όμως συνεχίζουν τη συζήτηση, αυτό θα κάνουμε, και όλοι λένε ότι θα υπάρχει συμφωνία. Κύριε, είστε ο κύριος. Κύριε Ζιώτη, μπορούτε να τηρήσουμε τη σειρά? Μη συγχύζεστε παρακαλώ, αλλά πρέπει να τηρήσουμε τη σειρά. Υπουργέ, θα απαντήσετε. Με άλλο φορολόγητο κάτω από το 9%. Οι άλλοι θεσμοί εκτός από το IMF έχουν εκτός... Μικρή διευκρίνηση, αν και δεν σέβεστε τη διαδικασία και δεν είναι σωστό αυτό. Μικρή διευκρίνηση, το είπα και με τον πίνακα της καθημερινής. Κύριε Ζιώτη, σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Θα απαντήσω σε ευγενικές ερωτήσεις. Έχουμε κάποια ερώτηση για τον κύριο Σταθάκη, παρακαλώ. Είναι μια ερώτηση για όλους. Θα πείτε το όνομά σας. Γκίτσι από την Αυγή και το Euro Today. Η ερώτηση είναι, στην περίπτωση που δεν κλείσει η συμφωνία, όπως αισιοδοξείτε, την εθνική στις 5 Απριλίου, αν υπάρχει Plan B από την κυβέρνηση, και για τον κύριο Σταθάκη, αν μέσα στη συζήτηση είναι τα ενήμερα δάνεια. Ευχαριστώ. Α,
Αν και κάθομαι αριστερά του Σακαλώτου, δεν τα πάω με τα πλάν μπει καλά, οπότε θεωρώ δεδομένο ότι εργαζόμαστε πάνω στην ιδέα ότι θα κλείσει η συμφωνία. Νομίζω ότι όλα τα δεδομένα συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Οτιδήποτε άλλο νομίζω ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου και δεν αξίζει περαιτέρω συζήτησης. Τώρα για τα ενήμερα δάνεια, είναι μέρος της συζήτησης και της διαπραγμάτευσης. Για τον κύριο Κατρούγκαλο, παρακαλώ πολύ. Είναι η τελευταία ερώτηση του τρίτου κύκλου. Δεν σας... Παρακαλώ, παρακαλώ. Συγγνώμη, δεν μου δώσετε το λόγο. Έδωσα, έχει η κυρία δίκιο. Παρακαλώ, πάρτε το λόγο, ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω το όνομά σας και το μέσο. Παναγοπούλου από το Σταρ. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Κατρούγκαλο. Μας είπατε ότι θα υπάρξει απόλυτη προστασία των κύριων συντάξεων και ότι μάλιστα θα δοθούν και αυξήσεις μετά το 18. Ότι οι αναπροσαρμογές επικουρικές θα είναι λιγότερο από το 10%. Μας είπατε ότι για τις σημερινούς εργαζόμενους ότι οι νέες συντάξεις θα είναι στο 80% μεγαλύτερες. Το μνημόνιο προβλέπει περικοπή της συνταξιδοτικής δαπάνης κατά 1,8%. Πώς θα εξασφαλιστεί αυτό το ποσό και αν ισχύει τα 1.300 ευρώ για άθροισμα κύριας και επικουρικής που μας είχατε πει ότι θα είναι το όριο προστασίας. Όπως και στο Γιάννη, θα απαντήσω στην πρώτη σας ερώτηση. Η οποία είναι εύκολο να απαντηθεί. Κοιτάξτε τον κοινωνικό προϋπολογισμό. Στον κοινωνικό προϋπολογισμό που είναι δημόσιο έγγραφο και έχει κατατεθεί, η αναπροσαρμογή των δαπανών οδηγεί σε πάνω από 1% περιορισμό της συνταξιδοτικής δαπάνης για το 2016. Οι προβολές μας δείχνουν ότι μέχρι το 2018 οι συσσωρευμένες εξοικονομήσεις φτάνουν το 1,5% του ΑΕΠ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει... Έχουμε για τους δικούς μας... Παρακαλώ. Να το κάνουμε μεταξύ μας ή θέλετε δημοσίως. Δημοσίως θα Βεβαίως. Ήθελα. Οι συντάκτες του Υπουργείου Οικονομικών φαντάζομαι ότι συμφωνούν μαζί μου. Αν είχατε την καλοσύνη να μας δώσετε την κλίμακα την προτινόμενη της κυβέρνησης με ένα mail για να μην γράφουμε αρλούμπες. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Εδώ υπάρχει το... Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθήσαμε την κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης και ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος. Και οι τρεις αναφέρθηκαν στους λόγους για τους οποίους δεν υπήρξε συμφωνία σήμερα με τους θεσμούς. Ο κ. Τσακαλώτος και οι υπόλοιποι υπουργοί εξέφρασαν την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία, θα υπάρξουν οι οριστικές αποφάσεις είτε στο Eurogroup της 22ης